είναι αν όλο αυτό μπορεί να αλλάξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα κάτω. Έτσι, κυρία Σκοπούλη. Υπάρχουν μέτρα τα οποία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη, τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμη, δεν έχουν εφαρμοστεί, αλλά υπάρχει και κουβέντα μεγάλη ότι το κοινωνικό κράτος πρέπει σαφώς να είναι. Και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που είναι ο υπερασπιστής του κοινωνικού κράτους. Και ό,τι έχει κάνει, μην νομίζετε κυρία Τζαβέλα ότι αυτά γίνονται. Όταν έχεις ένα διαλυμένο κράτος, ένα διαλυμένο σύστημα, αυτά δεν γίνονται ούτε σε δύο ούτε σε τρία χρόνια. Θέλει δεκαετία να γίνει αυτό. Κυρία Σκοπούλη, αλλά, να ολοκληρώσω. Να σας απαντήσω για το κράτος. Αλλά ο στόχος της αριστεράς πάντα ήταν το κοινωνικό κράτος και είναι το κοινωνικό κράτος. Και όλα τα μέτρα τα οποία παίρνονται είναι αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν το μεγαλύτερο όφελος με το μικρότερο κόστος κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Και όχι μόνο αυτό, διότι το κόστος της υγείας συνέχεια αυξάνεται. Και το ξέρετε πολύ καλά. Και δεν μπορεί ένα κράτος να καλύψει αυτό το συνεχώς αυξανόμενο κόστος της υγείας. Είτε αυτό είναι αυξημένη τεχνολογία, είτε είναι αυξημένο προσδόκιμο επιβίωσης, το οποίο έχει αυξημένη νοσηρότητα το αυξημένο προσδόκιμο επιβίωσης. Και χώρια από αυτό, όλα αυτά γίνονται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στην οποία αυτή η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν έχει φανεί προς τα έξω ακόμη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική, την οποία μέχρι τώρα κανένας δεν υπολόγιζε. Κυρία Σκοπούλη, η υγεία είναι η υγεία, η νοσηρότητα. Η νοσηρότητα είναι η θεραπεία της νόσου, καταλάβατε. Είναι η θεραπεία της απώλειας της υγείας. Ο στόχος είναι ο κόσμος να είναι υγιής, όχι να είναι και να μην επικεντρωνόμαστε. Δεν πεθαίνει ο κόσμος.